Στο Ατσαλένιο, ο Απόλλος Σμύρνης ήταν η ομάδα που πλησίασε πρώτη κοντά στο γκολ με τη μεγάλη ευκαιρία του Καραγκούνη και την μπάλα να σταματάει στο δοκάρι. Προς το τέλος του ημιχρόνου, ενώ όλα έδειχναν ότι θα πάμε στα αποδυτήρια με το 0-0, ήρθε ο Νύκταρης να πάρει την μπάλα με την επαναφορά μετά από γύρισμα του Μέμου και ασταθή απόκρουση του Νίκα στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων και με δυνατό σουτ να πετύχει το 1-0 που ήταν και το αποτέλεσμα ημιχρόνου. Με τον Πουάνα έχει δικαιολογημένα παράπονα από τη διαιτησία, καθώς η ομάδα του Απόλλωνα Σμύρνης μπορούσε να μείνει και με 10 ποδοσφαιριστές, να στέκεται άτυχο στο τέλος, αλλά και ιδανικός αυτόχειρας. Βλέπετε, έγινε ένα πέναλτι που θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί και ο Πουά βρέθηκε στο 1-1 με τον Πιαστόπουλο να εκτελεί εύστοχα από την άσπρη βούλα. Στο τέλος του παιχνιδιού υπήρχε μεγάλη ευκαιρία όταν ο Δαμιανάκης έπιασε την κεφαλιά μετά από σέντρα του Νύκταρη, αλλά δεν κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα και το 1-1 ήταν το τελικό σκορ. Ρόναλντ Γκόμες, επιστροφή στην Κρήτη για σένα με την ομάδα του Απόλλωνα σε ένα γήπεδο δύσκολο, μια δύσκολη έδρα κόντρα στον Πω. Η ομάδα σου πήρε την ισοπαλία. Το αποτέλεσμα που έχετε μέχρι τώρα τις περισσότερες φορές φέτος. Ναι, νομίζω στην αρχή το παιχνίδι ξέραμε ότι ήταν πολύ δύσκολο γιατί θα παίξουμε σε μια αντίπαλο που παίξει πάρα πολύ καλά. Έχει και πολύ καλό προπονητή και έχει καλός παίκτης. Και εδώ μέσα είναι πολύ δύσκολο να πάρεις αποτελέσματα. Αλλά εμείς στην αρχή μπήκαμε καλά. Πιστεύω μπήκαμε πιο καλά από την άλλη ομάδα και χάσαμε ευκαιρίες. Ο Πόα σήμερα δεν κατάφερε να πάρει άλλο ένα παιχνίδι που είχε φτάσει κοντά στη νίκη. Η ομάδα έχει πάρει περισσότερες νίκες πλέον εκτός έδρας από ότι στο Ατσαλένιο. Έχετε όμως και κάποια παράπονα σήμερα με τη διαιτησία? Εντάξει, δεν θέλω να ασχοληθώ με τη διαιτησία. Αυτό το φαινόμενο είναι ένα άλλο. Ας ασχοληθούν άλλοι. Ας ασχοληθούν άλλοι, γιατί άμα ασχοληθούμε και εμείς με τη διαιτησία, δεν θα μιλάμε για ποδόσφαιρο. Οπότε, επειδή αλλοιώνεται συνέχεια το ποδόσφαιρο, ας ασχοληθούν οι υπεύθυνοι με τη διαιτησία.